Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουντούφα ότι πυρκαγιές είχαμε, θα έχουμε και θα έχουμε. Όμως, η πρόληψη έχει στόχο και πρέπει να αναπτυχθεί για τη μείωση σε αριθμό και σε έκταση. Και τη στιγμή που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια 520.000 καμένα στρέμματα και εγώ ήταν επί 9 μέρες, οι πυροσβέστες λέγανε περιμέναμε εντολή και εντολή δεν μας έδωσε ποτέ κανείς. Ότι υπάρχουν σχέδια για ανεμογεννήτριες τα οποία έχουν παγώσει εξαιτίας της οργής του κόσμου. Καταλαβαίνουμε τους σχεδιασμούς που υπάρχουν. Ή επί 17 μέρες και εγώ ήταν στον Εύρο και το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, τα 940.000 στρέμματα είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης πυρκαγιά. Η καταστροφή φαινόταν από το διάστημα. Όλα αυτά σας ενημερώνουμε, κύριε Γενικέ, ότι σιγοκαίει ο θυμός του κόσμου. Σιγοκαίει. Έχουμε αυτή τη στιγμή καμένες εκτάσεις στον Εύρο, στη Ρόδο, στην Αττική, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές που φτάνουν το 1.800.000 περίπου με πλημμυρικά φαινόμενα στις καμένες εκτάσεις και τη συνεχιζόμενη πίεση για αλλαγή της χρήσης των δασών σε όλη τη χώρα. Ναι, αλλαγή χρήσης. Για άλλη μια χρονιά συνεχίζεται η απουσία ουσιαστικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας και σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού. Γιατί έχουμε διάσπαση της πρόληψης από την κατάσβεση, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα στις αρμόδιες κρατικές δασικές υπηρεσίες, που έχουν την ευθύνη της προστασίας και διαχείρισης των δασών, αλλά και στην πυροσβεστική, που έχει την ευθύνη της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Μπορείτε να φτιάχνετε κορμοφράγματα, αλλά πρόληψη δεν έχουμε. Εκτιμάμε, λοιπόν, ότι συνεχίζεται ακάθεκτη, συνεχίζει η κυβέρνηση ακάθεκτη το διαχρονικό έγκλημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Διευρύνονται οι ανεφόρων αδειοδοτήσεις επενδύσεων, δηλαδή εκμετάλλευση των δασών, των προστατευόμενων περιοχών, των εθνικών δρυμών, ιδιαίτερα από τους ομίλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, το logistic, της διαχείρισης των απορριμμάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται το κεφάλαιο. Μας παρουσιάζεται σχέδια και προγράμματα ανασυγκρότησης και διαχείρισης. Με τι στόχο? Τη μετατροπή τους σε πεδίο κυρίως βιομηχανικής, τουριστικής και οικολογικής, σε παρένθεση, αξιοποίησης, από τα επιχειρηματικά κοράκια αναδόχους ή διαχειριστές που είναι σε βάρος των κατοίκων, αλλά και των δασών των περιοχών αυτών. Επιβεβαιώνεται η στρατηγική συμφωνία σας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πράσινης Συμφωνίας, που λειτουργεί σε βάρος των δασών και συνολικά του περιβάλλοντος. Σπάτε ρεκόρ ένταση της εκμετάλλευσης και της εμπορευματοποίησης των δασών. Αυτό θα προκαλέσει αυτό που μας ενημερώσατε, εγχώρηση ουσιαστικά της διαχείρισης των δασών και μάλιστα με κρατική επιδότηση σε ξυλοβιομήχανους και ξυλέμπορους. Αυτά είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μας είπατε, με στόχο την εκμετάλλευση της δασικής μάζας, δηλαδή της αφαίρεσης από τα δάση των δέντρων, των κλαδιών, των θάμνων και κάθε είδους δασικής βλάστησης. Γιατί? Για τη μετατροπή τους κυρίως σε πέλετ ή για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τη δημιουργία αγορά βιομάζας, δικαιωμάτων, ρήπων. Και σε επόμενη φάση και με το υπάρχον νομικό πλαίσιο θα μπορούν να αναπτύξουν κάθε μορφή εκμετάλλευσης που υπονομεύει την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία τους. Η δε συνεχιζόμενη και επιδοτείται αδρά επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κριτήριο πάντα την κερδοφορία στα δάση, τα βουνά, τις προστατευόμενες περιοχές, τα νησιά και η πελώρια καταστροφή που επιφέρουν, επιβαρύνοντας τα δασικά οικοσυστήματα και εντείνοντας τα πλημμυρικά φαινόμενα, αποτελεί επίσης
χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης στα δάση και τη βιοποικιλότητά τους, που υποτίθεται ότι προστατεύουν στο όνομα της κλιματικής κρίσης. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την αιτία που οξύνει και τα προβλήματα των δασικών οικοσυστημάτων της δασικής γης και όλων των φυσικών πόρων που δεν είναι άλλο από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Θα παλεύουμε ενάντια στη λεγόμενη πράσινη εκμετάλλευση και καταστροφή των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων και θα αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τις κερδοφόρες επιδιώξεις τους. Και αυτό που προτείνουμε για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών, εμείς λέμε πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία όλων των μέσων παραγωγής που συμπεριλαμβάνονται και τα δάση και γενικότερα η γη και η φυσική πόρη, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την ισόρροπη επίδραση του ανθρώπου στη φύση και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο της λαϊκής ευημερίας.